Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην καρδιά της Subways, στο στούντιο Subway. Ο Βαγγέλης Απουνάς, όπως πάντα, βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ο Σοφοκλής Απουνάς στο μικρόφωνο και ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Τη δίθυνε ο Ιβάν Μάτζαρης. Η μουσική είναι του Στάθη Γιφτάκη, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του Οδείου. Και τον έχουμε εδώ διαδικτυακά μαζί μας για να συνομιλήσουμε για αυτά που θα ακούσουμε απόψε, για δύο μουσικά παραμύθια σε σύνθεση δική του. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, είναι Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Δηλαδή, η ορχήστρα αυτή αποτελεί το, όταν έγινε ηχογράφηση, από παιδιά που ήταν από 10 μέχρι 17 χρονών. Ναι, σημαντική επισήμανση νέων, ότι είναι, ναι, δεν είναι επαγγελματική, είναι η ορχήστρα των σπουδαστών του Οδείου. Ακριβώς. Αλλά εξαιρετικές συνεργάτηδες σου στο Οδείο, όπως η κυρία Βεζίρογλου, η κυρία Βασιλιάδη και άλλες, έχουν επιμεληθεί τις ομάδες και τις συντονίζουν. Ακριβώς. Ναι, έγινε αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2003, όταν έγινα για πρώτη φορά διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, όπου σε συνεργασία με τον μαέστρο μας, τον Ιβάν Μάτζαρη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να χτίσουμε σιγά-σιγά ένα μικρό ορχιστρικό σύνολο. Τότε είχαμε πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή ξεκινήσαμε με 8 παιδιά μόνο, που είχαμε και ένα πολύ παράξενο σχήμα, γιατί ήταν πιάνο, δύο φλάουτα, ένα φαγκότο, ένα βιολί, ένα τσέλο και ένα παιδί κρουστά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαμε να βρούμε κομμάτια που να υπάρχουν για τέτοιο σύνολο και κάναμε συνέχεια, είτε γράφαμε πρωτότυπη μουσική, είτε κάναμε μεταγραφές για αυτό το σύνολο. Και αυτό το σύνολο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τα παιδιά, με αποτέλεσμα, λίγα χρόνια μετά, δηλαδή το 2007, να βρεθούμε στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελών για να παρουσιάσουμε τη δουλειά της ορχήστρας. Η ορχήστρα, όπως είπες και εσύ, βασίστηκε σε μια συνεργασία μιας ομάδας ανθρώπων. Δηλαδή ήταν η Βίκη Βασιλιάδη που έκανε προετοιμασία τα πνευστά, η Λέκτρα Βεζίρογλου που έκανε προετοιμασία στα έγχορδα, ο Ιβάν, ο μαέστρος μας, ο Μάτζαρης, που έκανε την ένωση όλων αυτών των ομάδων. Και η κυρία Αλεξανδροπούλου, νομίζω, στα κρουστά. Ναι, αυτό ήθελα να πω, όπως και η Παπαντία Αλεξανδροπούλου στα κρουστά, ο Λουκάς, ο Γιώργας στο πιάνο και στην ενορχήστρωση, είχε βοηθήσει πάρα πολύ για όλο αυτό το project. Ήταν λοιπόν μια ομαδική δουλειά που κράτησε μέχρι το 2015, όπου τότε δυστυχώς με την δύο γεγονότα συνέβησαν. Το ένα ήταν ότι μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγανε. Εμείς έχουμε αυτό το δυστυχώς το δυσάρεστο στην Καλαμάτα, ότι συνεχώς εκπαιδεύουμε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν, τελειώνουν το σχολείο και μετά φεύγουν για να σπουδάσουν οπουδήποτε άλλο. Είναι μια συσήφια δηλαδή διαδικασία. Σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια το ίδιο γίνεται. Και το ένα ήταν αυτό και το δεύτερο βέβαια ήταν ότι ήμασταν εν μέσω κρίσης, οπότε μειώθηκε και ο αριθμός των παιδιών στο 2 για 1-2 χρόνια και εκεί έγινε μια τρύπα, θα έλεγε κανείς, με αποτέλεσμα ακόμα να μην έχουμε ορθοποδήσει για να δημιουργήσουμε και πάλι μια ορχήστρα, όπου βέβαια το αστείο είναι ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο των παιδιών στο 2 στα έγχορδα και στα πνευστά είναι πολύ ψηλότερο από το επίπεδο που είχαν τα αντίστοιχα παιδιά όταν είχαμε ξεκινήσει την αντίστοιχη ορχήστρα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε και ελπίζω άμεσα να τα καταφέρουμε, να ξαναφτιάξουμε μια τέτοια ορχήστρα. Αυτό το CD όμως που κρατάω στα χέρια μου και θα ακούσουμε απόψε είναι ένα πολύ όμορφο ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε, να εξηγήσουμε στους ακροατές, δύο μουσικά παραμύθια. Ας ασχοληθούμε με το πρώτο. Ο τίτλος «Μια ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο». Σε σύνθεση δική σου και ηχογραφήθηκε στην Καλαμάτα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Οδείου. Ήρθε ο Θέμης ο Ζαφυρόπουλος εκεί με το συνεργείο του και σας ηχογράφησε, σας κατέγραψε. Το έχουμε εμείς στη Subways Music στα χέρια μας. Για πες μας πώς, σας συνθέτεις πρώτα απ' όλα.
και όχι σαν διευθυντής, γιατί τότε ήταν διευθυντής ο Διονύσης ο Μαλούχος. Το 10 ήταν ο Διονύσης, από το 9 και έπειτα ήταν ο Διονύσης ο Μαλούχος. Αλλά εγώ είχα συντηρήσει, ας πούμε, τη θέση του υπεύθυνου της ορχήστρας. Οπότε, αυτό μάλλον να το πω αλλιώς, μια συνήθιστη μέρα στο σχολείο είχε γραφτεί πιο παλιά. Η Πετρόσουπα συνετέθη... Το δεύτερο παραμύθι που θα ακούσουμε. Ναι, επί Διονύση Μαλούχου. Δηλαδή με τον Διονύση είχαμε έτσι μια πολύ αγαστή συνεργασία και βλέποντας και ο Διονύση τη δουλειά που είχε γίνει στο τομέα της ορχήστρας, μου ζήτησε να συνεχίσω να δουλεύω με τα παιδιά της ορχήστρας και να δημιουργούμε τα διάφορα project. Και τότε μια πολύ καλή συγκυρία ήταν ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολών της Φάρης, που πλέον λέγεται Τέρψης, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την δημιουργία αυτού του CD. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε ηχογραφήσει επαγγελματικά. Είχαμε δηλαδή κάποιες ηχογραφήσεις ζωντανές από συναυλίες, αλλά βέβαια φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Βέβαια. Έτσι, καλέσαμε το Θέμη τον Ζαφυρόπουλο, ο οποίος ήρθε με το επιτελείο του, μόνος του. Ήταν μόνος του ο Θέμης και μάλιστα είχε κανονίσει να μείνει 3 μέρες και το θυμάμαι πραγματικά τώρα και έτσι με ανατριχιάζει, θα έλεγα, το γεγονός ότι η ηχογράφηση τελείωσε σε 2. Δηλαδή μου έλεγε ο Θέμης, μα δεν το πιστεύω, δεν χρειάζεται να πάρουμε κανένα άλλο, γιατί συνήθως, όπως ξέρεις, ξαναπαίρνουμε κάποια σημεία και μετά κάνουμε μοντάζ. Ήταν κομμάτια τα οποία παίχτηκαν και πήγανε σε ρί από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε καμία επεξεργασία σε δεύτερο χρόνο. Ήταν τόσο πολύ, είχαν αγαπήσει τόσο πολύ τα παιδιά όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε, που πραγματικά ήταν συγκινητική η επεγγελματικότητα που επέδειξαν. Πώς σαν συνθέτης ξεκινήσεις να γράφεις για αυτό το παραμύθι, για το συγκεκριμένο, για την ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο? Ναι, αφορμή ήταν η ορχήστρα. Δηλαδή, επειδή όπως είπα και πριν, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έγραψα αυτό το κομμάτι, την ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο, εκείνη την εποχή η ορχήστρα είχε ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Ήταν 5 φλάουτα, ένα όμποε, ένα σαξόφωνο, 2 τρομπόνια, 3 παιδιά κρουστά, πιάνο, 4 χέρια, πρώτα, δεύτερα βιολιά, δεν είχαμε βιόλες, βιολοντσέλα και ένα κοντραμπάσο. Οπότε, ακριβώς από το γεγονός ότι χρειαζόταν να κάνουμε συνέχεια ενορχιστρώσεις από γνωστά έργα για αυτό το σχήμα, αποφάσισα να γράψω πρωτότυπη μουσική που να είναι εξ αρχής γραμμένη για τη συγκεκριμένη ορχήστρα. Και μάλιστα είχε πολύ πλάκα το γεγονός ότι πήγαινα κάθε εβδομάδα στην πρόβα με ένα καινούριο κομμάτι. Δηλαδή κάναμε το Σάββατο μία τρίωρη πρόβα, εγώ Κυριακή Δευτέρα έγραφα το επόμενο κομμάτι, ενορχίστρωνα τις υπόλοιπες μέρες, το έδινα στα παιδιά το Σάββατο, το ξεκινάγανε. Και αυτό γινόταν κυκλικά συνέχεια, δηλαδή ήταν μια αέναη παραγωγή που είχε πολύ πλάκα, γιατί συζήτηκα και με τα παιδιά και ρωτούσα κιόλας και αν σας αρέσει αυτό, μήπως θέλετε να το κάνω λίγο διαφορετικό, μήπως νομίζετε ότι εδώ θέλει να μεγαλώσει λίγο πιο πολύ αυτό ή να μικρύνει λίγο πιο πολύ αυτό. Ήταν πραγματικά μια από τις πιο ωραίες δημιουργικές μου στιγμές στην καριέρα μου σαν συνθέτης. Δηλαδή πραγματικά είχα περάσει πάρα πολύ ωραία γράφοντας αυτή τη μουσική και με ενέπνεαν τα παιδιά. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε κάτι το οποίο είχε πλάκα, θα το προσέξουμε πιο πολύ μετά στην Πετρόσουπα, όλα αυτά τα παιδιά ταυτόχρονα τους έκανα μάθημα ιστορία της μουσικής, μορφολογία, οργανογνωσία και όταν έγραφα την Πετρόσουπα, κάποια στιγμή σε ένα από τα τραγούδια χρησιμοποιώ το θέμα, το εναρκτήριο θέμα από την πρώτη σονάτα του Μπετόβεν. Έτσι, παμ, 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 παραραμ. Πολύ γνωστό θέμα της πρώτης σονάτας του Μπετόβεν.
Πριν το γράψω, είχαμε μάθημα μορφολογίας και τους ανέλια αυτή τη σονάτα. Οπότε μετά για πλάκα χρησιμοποίησα για εισαγωγή του έργου ένα κανόνα για τα φλάουτα πάνω σε αυτό το έργο. Οπότε όταν το ακούσαν τα παιδιά στην πρόβα, γελάσαν πάρα πολύ και καταλάβανε ότι έκλεινα το μάτι, ας πούμε, σε σχέση με αυτή το μάθημα που είχαμε κάνει. Ήταν, λέει, πραγματικά μια πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα. Έτσι, μια... δηλαδή, αισθανόμουν κάτι ανάμεσα, τώρα θα ακουστεί χαζό αυτό βέβαια, αλλά δεν είναι χαζό καθόλου, ανάμεσα σε Μπαχ και Βιβάλντι. Όπως ο Μπαχ, ο οποίος είχε όλα τα παιδιά, τα οποία αντιγράφανε και ετοιμάζανε από μια εβδομάδα στην άλλη, ας πούμε, τα πράγματα, και ο Βιβάλντι που είχε το Σπετάλι ντε λα Πιετά, την ορχήστρα, και έγραφε συνέχεια για αυτούς. Κάπως έτσι έβλεπα και εγώ τον εαυτό μου εκείνη την εποχή, σε άλλα βέβαια μεγέθη, ούτε θέλω να πω ότι συγκρίνομαι με τον Μπαχ ή τον Βιβάλντι, αλλά αισθάνθηκα αυτή την ένωση, θα έλεγα, ανάμεσα στη δημιουργία και στα παιδιά τα οποία θα απέδιδαν τη μουσική που έγραφα. Ήταν, δηλαδή, για μένα, μακάρι όλα μου τα έργα να ήταν γραμμένα για τέτοιες ορχήστρες. Να το απολαύσουμε κι εμείς, λοιπόν, και οι ακροατές μας. Το έχουν ακούσει τα μουσικά μέρη αρκετές φορές από τον Subways Radio. Τα μουσικά μέρη από τα δύο παραμύθια έχουν μεταδοθεί, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που θα μεταδοθεί ολόκληρο το παραμύθι με την αφήγηση μαζί της Λίλης Τριαντάρη. Και να πούμε ότι το παραμύθι είναι το συγγραφέα, είναι ο Μακνάτον Κόλλιν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Ειρήνης Χριστοπούλου. Θα ακούσουμε, ναι, λοιπόν, τώρα. Ναι. Είναι ένα απλώς γιατί δεν θυμήθηκα να πω για το παραμύθι. Είναι ένα παραμύθι που δείχνει, ας πούμε, στην ουσία τη δύναμη της μουσικής, το πώς μπορεί, δηλαδή, η μουσική να μεταμορφώσει εντελώς τους ανθρώπους. Και αυτό ήταν που με τράβηξε, ψάχνοντας να βρω, δηλαδή, ένα έργο για να γράψω, ένα παραμύθι, με τράβηξε αυτό ακριβώς το πράγμα, το ότι αυτό το παραμύθι διαπραγματεύεται το πώς η μουσική κερδίζει στην ουσία όλους τους ανθρώπους. Και η σημασία ενός δασκάλου που μπορεί μέσα από τη μουσική να επηρεάσει, ναι, έστω έναν μαθητή. Δηλαδή, μια συνήθιστη μέρα στο σχολείο μπορεί να βρει εκείνον τον ασυνήθιστο μαθητή που θα αφουγκραστεί τη μουσική πολύ διαφορετικά. Ναι. Το ακούμε και μετά θα συνομιλήσουμε. Ακούμε, λοιπόν, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, στο παραμύθι του Στάθη Λιφτάκη, σε σύνθεση δική του, διευθύνει ο Ιβάν Μάντζαρης, τίτλος είναι «Μια συνήθιστη μέρα στο σχολείο». Παρά μια ακόμα συνηθισμένη σχολική μέρα. Ένα συνηθισμένο αγόρι ξύπνησε από τα συνηθισμένα του όνειρα, σηκώθηκε από το συνηθισμένο του κρεβάτι, πήγε στην τουαλέτα ως συνήθως, πλήθηκε ως συνήθως,
Φόρεσε τα συνηθισμένα του ρούχα και έφαγε το συνηθισμένο του πρωινό. Ύστερα, αφού βούρτσισε τα δόντια του ως συνήθως, έδωσε το συνηθισμένο αποχαιρετιστήριο φιλί στη μαμά του και ξεκίνησε για το συνηθισμένο του σχολείο. Περπατούσε στις συνηθισμένες οδούς, περνούσε μπροστά από τα συνηθισμένα μαγαζιά και διέσχιζε τα συνηθισμένα δρομάκια, έκανε συνηθισμένες σκέψεις. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο του σχολείο, έπαιξε ένα συνηθισμένο μάτς ποδοσφαίρου με τους συνηθισμένους του φίλους, μέχρι που χτύπησε το κουδούνι. Ο συνήθως. Συνηθισμένο αγόρι μπήκε στη συνηθισμένη αίθουσα, κάθισε στο συνηθισμένο θρανίο και τότε συνέβη κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο. «Ω, καλημέρα σε όλους», είπε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη φιγούρα μπαίνοντας στην αίθουσα. «Το όνομά μου είναι κύριος Γκί και είμαι ο καινούριος σας δάσκαλος. Επειδή δεν με ξέρετε λοιπόν και ούτε εγώ σας ξέρω, έχω μια ιδέα που θα με βοηθήσει να σας γνωρίσω». Και καθώς ο κύριος Γκί μοίραζε κόλλες χαρτιού στα παιδιά, είπε: «Για το πρώτο μας μάθημα θέλω να ακούσετε τη μουσική και θέλω να την αφήσετε να δημιουργήσει εικόνες στο μυαλό σας. Καταλάβατε?» Και τα συνηθισμένα παιδιά ψιθύρισαν: «Είναι τρελός, είναι παλαβός, είναι θεόμουρλος. Μουσική, εικόνες, που το πάει, είναι σίγουρα τρελός». Και ο κύριος Γκί είπε: «Απλώς κλείστε τα μάτια σας, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε». Τότε η μουσική ξεχύθηκε, ουργουριστή, κυματιστή, βροντερή, αντίχησε στην αίθουσα. Thank you.
Και ο κύριος Γκί είπε: Πείτε μου τώρα τις σκέψεις που σας δημιούργησε η μουσική. Ένα κορίτσι φώναξε: Καλπασμός αλόγων. Κάποιος άλλος είπε: Όχι, όχι, ήταν αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και το συνηθισμένο αγόρι είπε: Εγώ, κύριε, είδα ελέφαντες. Εκατοντάδες ελέφαντες. Ω, μάλιστα, είπε γελώντας ο κύριος Γκί. Δεν είναι υπέροχο. Λοιπόν, τώρα θέλω όλοι να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στο χαρτί αυτό που ακούσαμε. Για άρχιστε να γράφετε. Και καθώς η μουσική, ορμητική και συναρπαστική, ξαναζωντάνευε και χόρευε τριγύρω, το συνηθισμένο αγόρι άρχισε να γράφει. Χρησιμοποιούσε λέξεις τις οποίες δεν πολύ καταλάβαινε και η ιστορία του δεν έβγαζε και πολύ νόημα, αλλά δεν τον πείραζε, δεν τον ένοιαζε. Έγραφε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά δεν ήταν αρκετό, είχε τόσα πολλά να πει. Ήταν σαν ένα ηφαίστειο να είχε κραγεί μέσα στο κεφάλι του και οι λέξεις να ξεχύνονταν ασυγκράτητες. Και οι λέξεις ήταν τα παιχνίδια του και ήταν χαμένος, χαμένος μέσα στο παιχνίδι, το παιχνίδι της φαντασίας. Γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο. Κάποια έγραψαν ιστορίες για γίγαντες και κάποια άλλα ιστορίες με μάγους. Άλλα πάλι έγραψαν ιστορίες με ηρωίδες για νέα κορίτσια και άλλα με ήρωες αγόρια με το σημάδι του κεραυνού στο μέτωπο. Κάποια άλλα παιδιά έγραψαν πράγματα από το μυαλό τους γιατί η μουσική δεν τους είπε τίποτα. Και η Σάσα διάβαζε κρυφά κόμιξ. Άλλα πάλι έγραψαν ιστορίες που νόμιζαν ότι θα ευχαριστούσαν το δάσκαλο. Και κάποια στις ιστορίες τους μεταμορφώθηκαν σε ήρωες, ενώ άλλα σε ταραξίες. Μερικά βρήκαν την άσκηση χαζή. Και ο Αρίωνας το ρίξε στον ύπνο. Ίσως για να ονειρευτεί, είπε ο κύριος Γκί. Στο τέλος αυτής της ασυνήθιστης σχολικής ημέρας, το συνηθισμένο αγόρι συνάντησε τον κύριο Γκί την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να φύγει με το αυτοκίνητό του. «Κύριε», είπε το συνηθισμένο αγόρι,
Σήμερα τα πέρασα φανταστικά στο μάθημα. Δεν έχω ξανάσθανθεί έτσι. Ήταν μαγικά. Ω, ακόμα πιστεύεις ότι είμαι θεόμουρλος? Το ρώτησε ο κύριος Γκί χαμογελώντας. Το συνηθισμένο αγόρι κοκκίνησε. Ανυπομονώ να διαβάσω την ιστορία σου απόψε, είπε ο κύριος Γκί. Τα λέμε αύριο. Και εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο καπνού από τις πύλες του σχολείου. Ήρθε η ώρα για ύπνο, το συνηθισμένο αγόρι φόρεσε τις συνηθισμένες του πιτζάμες. Βούρτσισε τα δόντια του ως συνήθως, πήγε στην τουαλέτα ως συνήθως, φίλησε τη συνηθισμένη του μαμά και το συνηθισμένο του μπαμπά, ξάπλωσε στο συνηθισμένο του κρεβάτι, αλλά τα όνειρά του ήταν ασυνήθιστα. Thank you.
Ολοκληρώθηκε η ακρόαση, όχι εκπομπή, η ακρόαση του πρώτου παραμυθιού από τα δύο που θα ακούσουμε απόψε. Η ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο. Μια ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο ήταν αυτό που ακούσαμε. Συνθέτης ο Στάθης Γιφτάκης. Τον έχουμε εδώ μαζί μας και συνομιλούμε. Τώρα έρχεται η ώρα για το δεύτερο παραμύθι, στο οποίο συμμετέχει όχι μόνο η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Οδείου, αλλά και η χοροδία. Πάντα υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Ματζάρη, διότι έχει και τραγούδια μέσα το δεύτερο ποίημα, ναι. Η Πετρόσουπα, σε στίχους της Λίλης Τριαντάρη, που είναι και η αφηγήτρια. Ακριβώς. Η ιστορία της Πετρόσουπας είναι πολύ ιδιαίτερη. Εκείνο το Σεπτέμβριο του 2009, νομίζω, αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ στη γειτονιά ένα μεγάλο τραπέζι, έξω στο δρόμο και να καλέσουμε όλους τους κάτοικους του δρόμου που μένουμε στην Καλαμάτα, που δεν είναι πολλά σπίτια, είναι καμιά δεκαριά σπίτια. Και καλέσαμε λοιπόν όλο τον κόσμο, όλοι ήρθανε, όλοι φέρανε τα πιάτα τους, τα φαγητά τους, τα ποτά τους. Είχαμε βάλει μουσική, είχα νοικιάσει εγώ με ένα ηχοσύστημα και είχα κάνει μια επιλογή από κομμάτια που να ταιριάζουν λίγο πολύ με τους γείτονες, ή ας πούμε ήταν ένας Ιταλός γείτονας, έβαλα κάποια ιταλικά τραγούδια της εποχής του 60-70. Έγινε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, το οποίο διεπόπη βιαίως κατά τις 2 η ώρα το πρωί, γιατί ήρθε η αστυνομία. Και μόλις είπα στην αστυνομία ότι μα λέει, έχουμε ένα πάρτι και είμαστε όλη η γειτονιά εδώ, ποιος ενοχλείται? Και μου είπε στο μία, μάλλον κάποιος που δεν καλέσατε. Βέβαια, δεν υπήρχε σε αυτόν τον δρόμο κάποιος που δεν είχαμε καλέσει, είχαμε καλέσει όλους. Ίσως από πιο πάνω γειτονιές κάποιος να ενοχλήθηκε. Αλλά αυτό μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί έτσι γνωριστήκαμε με όλους τους ανθρώπους της γειτονιάς. Γιατί εμείς είχαμε έρθει εδώ με τη Λίλη από το 2003, αλλά ήμασταν μόνο εμείς και άλλο ένα σπίτι απέναντι. Και το 9 ξαφνικά γέμισαν και άλλες οικογένειες και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό ένα πολύ μεγάλο τραπέζι που να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας εδώ στη γειτονιά. Και αυτό μας έδωσε την ιδέα για την Πετρόσουπα. Γιατί έχει να κάνει με αυτό το πώς συμμετέχει τελικά ένα ολόκληρο χωριό, χωρίς να το ξέρει, σε αυτή την μαγική Πετρόσουπα, όπως θα ακούσουμε. Και αυτό ήταν ένα εγχείρημα έτσι πολύ ιδιαίτερο, γιατί κάθε Δευτέρα πρωί είχαμε ραντεβού με τη Λίλη να φτιάξουμε τους στίχους. Εγώ μετά συνέθετα, το συζητούσα με τους καθηγητές, ενορχίστρωνα. Το Σάββατο ήταν έτοιμο το κάθε κομμάτι στην πρόβα. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε τέλη Σεπτέμβρη του 9 και παρουσιάστηκε στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία εκείνου του χρόνου. Δηλαδή έγινε μέσα στην ουσία σε 3 μήνες όλη η δουλειά με την Πετρόσουπα. Ήταν Χριστούγεννα. Σε Χριστούγεννα, είπαμε, παρουσιάστηκε. Ναι. Αυτή παρουσιάστηκε σε Χριστούγεννα. Τώρα βέβαια έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι η Πετρόσουπα, γιατί έχει παρουσιαστεί και στο Φεστιβάλ Αθηνών. Ήμουν έχει παρουσιαστεί παρόν. Στο Φεστιβάλ Αθηνών παρόν. Ναι. Και σε εκδοχή μάλιστα με χορευτές. Και τα CD έχουν πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή υπάρχουν CD τα οποία μας τα έχουν ζητήσει από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία. Έχει πραγματικά κυκλοφορήσει αυτό το CD, παρόλο που είναι τώρα από το 2010, αν θυμάμαι καλά. 12. Έχουν περάσει 12. Από το 2012, ναι. Το 12. Έχουν περάσει 10 χρόνια λοιπόν και παρόλα αυτά, ακόμα έρχονται διάφοροι στο δίο και μου λένε, ξέρεις, θέλω να κάνω δώρο σε ένα παιδάκι, μήπως υπάρχει κάποιο CD να αγοράσω. Και μάλιστα εδώ ξέχασα να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι η συμφωνία που είχε γίνει για την δημιουργία αυτού του CD με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ήταν να μην πληρωθεί κανένας από τους συντελεστές, ενώ τους επαγγελματίες, δηλαδή το μαέστρο, τους καθηγητές που συμμετείχαν ή που κάνανε τις προετοιμασίες των παιδιών, εγώ που γράψα τη μουσική, η Λίλη που γράψα τους στίχους και που έκανε την αφήγηση, κανείς από εμάς δεν πήρε ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Έχουμε συνήθως να λέμε ούτε μία δραχμή, αλλά κάποιοι να μην μπορούν να καταλάβουν τώρα τι σημαίνει μία δραχμή. Και είπαμε ότι όλα τα έσοδα του CD
Θα πηγαίνουν στο σύλλογο γονέων με σκοπό να επιστρέφουν στο Δίο για σεμινάρια, για συναυλίες, για ταξίδια. Και όντως έτσι έγινε. Δηλαδή από τότε η ορχήστρα ταξίδεψε μετά και παρουσίασε τα παραμύθια στο Wiesbaden, στο Freiburg, στην Αθήνα φυσικά. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντική αυτή η κίνηση το να δημιουργηθεί αυτό το CD και από αυτό το CD να χρηματοδοτούνται στην ουσία δράσεις του Οδείου που δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Πριν το ακούσουμε, να ρωτήσω για κάτι πιο προσωπικό. Ήδη οι ακροατές θα το έχουν διαπιστώσει. Πήραμε μία πρώτη γεύση από το πρώτο παραμύθι. Σαν συνθέτης, είσαι καταρχήν σαν πιανίστας. Έχεις σπουδάσει με την Ντόρα Μπακοπούλου, την πολύ αγαπητή και πασίγνωστη σολίστη του πιάνου. Και σαν συνθέτης έχεις σπουδάσει με τον Θόδωρο Αντωνίου. Έναν άνθρωπο που έφερε την πρωτοπορία, τη διεθνή πρωτοπορία στην Ελλάδα, μια τεράστια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης, άλλαξε τα πράγματα ο Θόδωρος Αντωνίου και επηρέασε προς τα πιο σύγχρονα ρεύματα. Εσύ τα σπούδασες μαζί του, τα πιο σύγχρονα ρεύματα, όμως δεν έχεις, βάζω το δεν σημαίνει κάτι αρνητικό. Το λέω με την έννοια ότι δεν περιορίστηκες σε συγκεκριμένο ρεύμα. Δεν όρισες τον εαυτό σου ως συνθέτη συγκεκριμένου καλλιτεχνικού κινήματος, να το πω έτσι. Αλλά έχεις επιλέξει μια πιο ελευθερή ταυτότητα. Αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είχε πει ο Θόδωρος, ο Αντωνίου. Μου λέει, δεν με ενδιαφέρει να σε κάνω ένα αντίγραφο δικό μου ή ένα αντίγραφο του οποιοδήποτε. Με αυτό που με ενδιαφέρει να αποκτήσεις μια προσωπική γλώσσα σε όποιο μουσικό στυλ θέλεις. Γιατί ακόμα και ένα απλό έντεχνο τραγούδι να γράψεις, περνώντας μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενορχιστρωτικά ίσως θα βρεις κάτι πιο ενδιαφέρον, αρμονικά θα βρεις κάτι πιο ενδιαφέρον. Και αυτό πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι τόσο... πώς να το πω, συνηθισμένο. Ξέρω από άλλες περιπτώσεις ότι πολλοί από τους συνθέτες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίγραφα του εαυτού τους. Δηλαδή μου έχουν μιλήσει διάφοροι συνθέτες που γνωρίζω και μου λένε, σπούδασα τόσα χρόνια και τελικά έχω μάθει να γράφω όπως έγραφε ο δάσκαλός μου. Αλλά δεν έχω μάθει να, δεν έχω ανακαλύψει ποια είναι η δική μου μουσική γλώσσα. Εμένα αυτό με απασχόλησε από πολύ νωρίς, καθ' όλη τη διάρκεια της μαθητείας μου δίπλα στο Θόδωρο Αντωνίου. Και άλλος ένας άνθρωπος που με επηρέασε πάρα πολύ ήταν ο George Crumb, που έκανα μια εργασία... Φίλος του Αντωνίου, πολύ φίλος με τον Αντωνίου. Φίλος του Αντωνίου, γιατί έκανα μια εργασία πάνω στο έργο του, στο πλαίσιο του διπλώματός μου της σύνθεσης και είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να του πάρω συνέντευξη και να μιλήσουμε για τη μουσική του. Και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, δηλαδή ανατρίχιαζα με το που το άκουσα, που έλεγε ότι κάποια στιγμή, το 1962 νομίζω, ξύπνησε ιδρωμένος, βλέποντας στον ύπνο του έναν εφιάλτη ότι γράφει τη μουσική ενός άλλου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο και μένα με σόκαρε, γιατί πολλές φορές τα συστήματα, τα πολύ avant-garde, αν δεν έχουν από πίσω μία προσωπικότητα, τείνουν να μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μια συναυλία avant-garde μουσικής και να μην καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ένας συνθέτης και ποιος είναι ο άλλος. Έτσι, εμένα με απασχόλησε σε σχέση με τη σύνθεση από πολύ νωρίς το να αποδεχτώ στην ουσία ποιος είμαι. Να μην προσπαθήσω δηλαδή να είμαι κάποιος άλλος από αυτό που είμαι. Εγώ για παράδειγμα έχω ένα έμφυτο, μια έμφυτη δεξιότητα στο να γράφω πάρα πολύ εύκολα μελωδίες. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να γράψω μια μελωδία. Εκεί που κάθομαι δηλαδή μπορώ να εφεύρω μια μελωδία η οποία να έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, πώς να τα πω τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργα αυτά να τα πεις. Αλλά και να την εναρμονίσεις πολύ εύκολα σου βγαίνει. Φαίνεται αυτό και σε αυτά που θα ακούσουμε, που ακούσαμε και θα ακούσουμε απόψε. Ναι, ακριβώς. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα χρώματα της αρμονίας.
Και αυτό στην αρχή όταν σπούδαζα, επειδή το ήταν κάτι που μου έβγαινε πολύ εύκολο, θεωρούσα ότι εντάξει, δεν πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αυτό το ξέρω, μπορώ να το κάνω, πρέπει να μάθω να κάνω κάτι άλλο. Οπότε υπήρξε μια περίοδος που προσπαθούσα, απέφευγα. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχα γράψει ένα τραγούδι για κάποιο θεατρικό και ήταν χάλια. Δηλαδή, επειδή προσπαθούσα να μην είναι, να μην θυμίζει κάτι κτλ., ήταν εντελώς δυσλειτουργικό. Και είπα στον σκηνοθέτη, λέω συγγνώμη, λέω το παίρνω πίσω, θα γράψω κάτι άλλο γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο μια τάση που έχουν οι σύγχρονοι συνθέτες το να προσπαθούν να βρούνε τη χαμένη Ατλαντίδα. Αλλά δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να βρει τη δική του γλώσσα και να τραγουδάει τη δική του γλώσσα χωρίς να έχει ενοχές ή δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να μοιάζει με κάποιον. Τι πάνω απ' μπορεί να μοιάζει. Όλα μοιάζουν. Άρα αυτό που προτείνω γενικά σε όλους τους νέους, είτε μαθητές που είχα στην σύνθεση, είτε συνθέτες που έχω μιλήσει, σπουδαστές, είναι να εμπιστευτούν τη δική τους φωνή, να εμπιστευτούν τη δική τους γλώσσα. Και εδώ για να κλείσω με αυτό το θέμα, θυμάμαι επίσης κάτι άλλο που είχε πει ο Αντωνίου κάποια στιγμή που ήθελα να στείλω ένα κομμάτι σε ένα διαγωνισμό. Και του λέω, δάσκαλε, του λέω τι κομμάτι να γράψω για αυτό το διαγωνισμό. Ήταν στο διαγωνισμό της Βοστόνης που έκανε στην άλλη Α3. Μου λέει, εγώ θα σου πω, μου λέει τι κομμάτι θα γράψεις. Λέω, θέλω να πω τι γίνεται σε αυτό το διαγωνισμό. Θέλουν κάτι πολύ avant-garde, θέλουν κάτι που να είναι λίγο πιο ελεύθερο, θέλουν κάτι που να. Μου λέει, είσαι με τα καλά σου, μου λέει, τι με ρωτάς αυτό το πράγμα, πού να ξέρω εγώ τι θέλουν. Εσύ θα γράψεις αυτό που θες να γράψεις. Και αυτό που θεωρείς ότι αντιπροσωπεύει 100% εσένα. Και από εκεί και πέρα μου λέει, το ξεχνάς και αν βρεθούν άνθρωποι που τους αρέσει, έχει καλώς, αν δεν βρεθούν, δεν πειράζει, αρέσει σε εσένα. Ναι. Πολύ ανοιχτό μυαλός. Ναι. Άνθρωπος. Πάρα πολύ ανοιχτό μυαλός. Και ευτυχώς που έχει, με τη διδασκαλία του έχει δημιουργήσει μια μεγάλη γενιά άξιων μαθητών και συνεχιστών, όπως είσαι και εσύ, που μεταλαμπαδεύουν όλο αυτό τον ορίζοντα και στις επόμενες γενιές εσύ δάσκαλες 35 χρόνια στην Καλαμάτα, νομίζω. Ναι. Από το 87. Ακριβώς. Από το 87, ναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως οι παιδιά της περιφέρειας να έχουν ένα δάσκαλο που να βρίσκονται σε αυτή τη διαδοχή των μεγάλων διδασκάλων. Να το πούμε έτσι. Ναι, εμείς προσπαθούμε εδώ στο ΟΔΙΟ, δηλαδή αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να υπάρχει η αίσθηση των παιδιών εδώ στην Καλαμάτα ότι είναι μακριά από το γίγνεσθε της μουσικής. Γι' αυτό και φέρνουμε συνέχεια σεμινάρια με πολύ σημαντικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο και έχουμε δημιουργήσει και τα τελευταία 6 χρόνια ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ, το International Kalamata Music Days, που έρχονται πραγματικά μουσικοί που ούτε στον ύπνο μου δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ ότι θα συναντήσω, ας πούμε, τον Έσεμπαχ που ήρθε φέτος το καλοκαίρι ή τον Πιέρ Ανούντσι που είναι ένας μύθος της jazz ή και πιο νέους μουσικούς όπως ο Ηλίας ο Καντέσα, όπως ο Ζαν Γκιέν και η Ράς. Δηλαδή, αυτό με απασχολεί. Θέλω να μπορούν τα παιδιά της πόλης να βρίσκονται μουσικά στο επίκεντρο της μουσικής πραγματικότητας σε ένα διεθνές επίπεδο και όχι το να μείνουν, δηλαδή εντάξει και εγώ μπορεί να διδάσκω με πολύ αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον και τα λοιπά, αλλά και εγώ έχω μείνει πίσω, δηλαδή τόσα χρόνια υπάρχουν και καινούργιες εκπαιδευτικές, θα έλεγε κανείς, προτάσεις ή καινούργιες προσεγγίσεις. Γι' αυτό και πάντα με ενδιαφέρει να προσπαθώ να δίνω στα παιδιά του ΟΔΙΟ ό,τι πιο καινούριο υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορούν να φεύγουν από το ΟΔΙΟ και να σταθούν οπουδήποτε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όπως και στο δικό σου παιδί το κάνεις αυτό, όχι μόνο στους μαθητές σου και στον Αρίωνα Γιφτάκη, τον πολύ γνωστό και διακεκριμένο κοντραμπασίστα, παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Όλοι μιλούν για αυτόν. Δηλαδή δραστηριοποιείται, γνωρίζει το κοντραμπάσο σε όλο το εύρος το μουσικό, από τη jazz μέχρι το κλασικό κοντραμπάσο, πιτσικάτο ή με δοξάρι. Και το ευχόμαστε να έχει συνεχή πρόοδο και εξέλιξη.
Ο Αρίωνας για μένα είναι παράδειγμα, δηλαδή εγώ τον θαυμάζω, όχι επειδή είναι παιδί μου. Τον θαυμάζω γιατί τον έχω ζήσει από κοντά ακριβώς επειδή είναι παιδί μου. Αυτό το πάθος που είχε από μικρό παιδάκι, που διάβαζε σχεδόν 8 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, είτε πιάνο είτε κοντραμπάσο, στην καραντίνα έμαθε σαξόφωνο, τώρα παίζει σαξόφωνο σαν σαξοφωνίστας, Α, επειδή εντυπωσιακό. δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Βγάλαμε είδηση. Ναι, και γράφει πλέον μουσική τώρα, γράφει ένα κουαρτέτο εγχόρδων πάνω σε δωδεκάφθονγκο. Δηλαδή ψάχνεται, ένας ενεργός μουσικός που συνεχώς ψάχνεται. Αυτό για μένα πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να είναι όλη η μουσική. Πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε μια ενιαία κίνηση. Συνέχεια να ψάχνουμε, να βρούμε κάτι καινούριο, να εξελισσόμεθα και να ανακαλύπτουμε καινούριους δρόμους. Δηλαδή το βλέπω ακόμα και αν διδάσκω σε ένα παιδί ένα έργο που το οποίο το δίδαξα πριν από 10 χρόνια σε ένα άλλο παιδί, τώρα θα ανακαλύψω άλλα πράγματα που δεν τα είχα ανακαλύψει πριν από 10 χρόνια. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους και ελπίζω να μας ακούνε και παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, ότι Σίγουρα όποιος μας ακούω. πραγματικά αγαπάει τη μουσική πρέπει να αφοσιωθεί σε αυτό. Όπως έλεγε ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο μουσικός είναι ιεραπόστολος. Και ευτυχώς ή δυστυχώς έτσι είναι. Οπότε καλή επιτυχία στην Ιεραποστολή εκεί στην Καλαμάτα. Ήρθε η ώρα της ακρόασης του δεύτερου παραμυθιού, της Πετρόσουπας. Και να πω στους ακροατές, είναι η δεύτερη εκπομπή που παρουσιάζουμε μια δουλειά της Subways Music που έχει γίνει σε συνεργασία με Δημοτικό Οδείο. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε το Εγωιστή Γίγαντα, το μουσικό παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ, που το έκανε μουσικό παραμύθι ο Άλτης Μπαλτάς, το διεύθυνε ο Δημήτρης Καρβούνης, με την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαρισαίων και τη χορδή του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, και είχαμε και στην εκπομπή το μαέστρο, το Δημήτρη Καρβούνη. Και τώρα δεύτερη εκπομπή συνεχόμενη, πάλι με θέμα το μουσικό παραμύθι, πάλι Δημοτικό Οδείο της Καλαμάτας. Αυτή τη φορά συνθέτης ο διευθυντής ο Στάθης Γιφτάκης, γιατί για να δείξουμε ότι και κάποια από τα δημοτικά οδεία, δεν είναι όλα τα δημοτικά οδεία δυστυχώς στο ίδιο επίπεδο. Δύο από τα πιο δραστήρια της Ελλάδας και με το πιο υψηλό επίπεδο είναι της Λάρισας και της Καλαμάτας. Έβαλα της Λάρισας πρώτα επειδή είναι της πόλης μας, Ναι. που γεννηθήκαμε εγώ και ο Βαγγέλης, εδώ γεννηθήκαμε, αλλά εγώ το αισθάνομαι σαν να γεννήθηκα στη Ναι. Λάρισα, εκεί νιώθω ότι είναι ο τόπος μου, αλλά και στην Καλαμάτα που είσαι γέννημα θρέμα καλαματιανός. Και εύχομαι να συνεχιστεί λοιπόν αυτή η δουλειά. Να πούμε ότι το παραμύθι η Πετρόσουπα είναι του Τζον Τζέι Μουθ και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα Ναι. σε Θέλω να μετάφραση κάνω του μια Μάνου Παντολεόν. Ναι, να κάνω μια μικρή παρέμβολη πάνω σε αυτό. Αυτό το παραμύθι δεν είναι λογοτεχνικό παραμύθι, είναι ένα λαϊκό παραμύθι που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Και σε κάποιες χώρες λέγεται σούπα από πέτρες, σε κάποιες χώρες λέγεται σούπα από καρφιά, σε κάποιες σούπα από κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Είναι λοιπόν ένα παραμύθι το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς. Και μιλάει για τη δύναμη του να είμαστε όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι για το κοινό καλό. Απλώς ο Τζον Μουθ είναι αυτός ο οποίος έκανε τη δική του απόδοση, αν θες, Ναι. πάνω στο παραμύθι, που έχει μία πιο ζεν, ας πούμε, ατμόσφαιρα με τους μοναχούς και τα λοιπά. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και στην Ελλάδα χωρίς μοναχούς, είναι με στρατιώτες οι οποίοι μετά τον πόλεμο γυρνάνε και όλοι οι άνθρωποι στο χωριό κλείνουν τις πόρτες τους και τα παράθυρα γιατί φοβούνται τον ξένο άνθρωπο. Είναι, δηλαδή, πραγματικά η Πετρόσουπα θεωρώ ότι είναι σαν παραμύθι ότι θα υπάρχει σαν ανάγκη συνέχεια. Υπήρχε και θα υπάρχει σαν ανάγκη συνέχεια. Είναι ο φόβος για τον ξένο, ο φόβος της αποδοχής του άλλου και η δύναμη της συνεργασίας. Γιατί αυτές είναι έννοιες δυστυχώς που κάθε εποχή τις διαπραγματεύεται. Και όπως τότε πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από τα Χριστούγεννα του 2010,
Τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα του 2022, ραδιοφωνική παρουσίαση από το Subways Radio της Πετρόσουπας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και την Τρίφωνη Παιδική Χοροδία του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Διευθύνει ο Ιβάν Μάντζαρης, συνθέτης ο Στάθης Γιφτάκης, η στίχη των τραγουδιών και η αφήγηση από τη Λίλη Τριαντάρη. Εμείς θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το παραμύθι. Θα σας καληνυχτήσουμε από τώρα για να αφοσιωθούμε στην ακρόαση και να ευχαριστήσουμε το Στάθη Γιφτάκη. Μια θερμή καληνύχτα σε όλους. Στάθη, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτά τα δύο έργα τα αγαπώ πάρα πολύ και όποτε παίζονται με συγκινεί αυτό. Εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια. Ναι, εύχομαι. Αυτό ο Βαγγέλης Απουνά που ήταν στην κονσόλα του ήχου και θα παραμείνει για να μας βάλει και την Πετρόσουπα να ακούσουμε. Από το Σοφοκλής Απουνά που ήταν στο μικρόφωνο και από το Στάθη Γιφτάκη βεβαίως που ήταν στην Καλαμάτα και συνδεθήκαμε για να συνομιλήσουμε. Καλή ακρόαση και της Πετρόσουπας, μια θερμή καληνύχτα και πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ και ο Σο, περπατούσαν σε ένα μονοπάτι κάποιου μεγάλου και άγριου βουνού. Περπατούσαν και μιλούσαν για πράγματα απλά. Γιατί άραγε η γάτα έχει μουστάκια? Ποιο τάχα να είναι το χρώμα του ήλιου, πόση ομορφιά υπάρχει μέσα στην πράξη της προσφοράς? Και τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ευτυχισμένο, ρώτησε τον Σο ο Χοκ, που ήταν και ο νεότερος. Ο Γεροσό, που ήταν ο πιο σοφός, είπε: ας ψάξουμε να το βρούμε. Τα Χριστού.
Ο ήχος μιας καμπάνας τους έκανε να ρίξουν το βλέμμα προς την πλαγιά του βουνού και εκεί να δούνε τις στέγες των σπιτιών ενός χωριού. Ήταν όμως μακριά ακόμα και έτσι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα σημάδια εκείνα που φανέρωναν ότι το χωριό πρέπει να είχε περάσει δύσκολες στιγμές. Λοιμοί και πλημμύρες και ο πόλεμος είχαν κάνει τους κατοίκους του χωριού αυτού να είναι άνθρωποι κλειστοί και δύσπιστοι προς τον κάθε ξένο. Ακόμα και μεταξύ τους δεν αισθάνονταν άνετα και φιλικά. Οι χωρικοί δουλεύανε πολύ και με μεράκι, αλλά ο καθένας για τον εαυτό του. Υπήρχε κάποιος που ήταν γιοργός, ένας που πουλούσε τσάι, ένας σοφός και μια μοδίστρα, ο γιατρός, ο μαραγκός και πολλοί άλλοι. Αλλά ο καθένας ζούσε μόνος του και μοναχά τον εαυτό του σκεφτότανε. Όταν οι καλόγεροι κατέβηκαν από το βουνό, οι κάτοικοι του χωριού χώθηκαν μέσα στα σπιτικά τους. Κανένας δεν βρέθηκε να καλωσορίσει τους τρεις ταξιδιώτες. Και όταν οι τρεις καλόγεροι πήραν να περπατάνε στους δρόμους του χωριού, οι κάτοικοι κλείσαν τα πατζούρια των παραθυριών τους. Thank you.
Οι καλόγεροι χτύπησαν την πόρτα του πρώτου σπιτιού που βρέθηκε μπροστά τους. Κανείς δεν τους απάντησε. Και μέσα από το σπίτι κάποιος έκλεισε τα φώτα. Χτύπησαν μετά μια άλλη πόρτα, αλλά τα ίδια και εκεί γίνανε. Σε όσα σπίτια κι αν ζήτησαν να τους ανοίξουν, πάντα το ίδιο συνέβαινε. «Οι άνθρωποι εδώ δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ευτυχία», είπαν οι τρεις καλόγεροι. «Ναι, αλλά εμείς σήμερα», είπε ο Σο και το πρόσωπό του έλαμψε σαν ολόγιο μου φεγγάρι, «θα τους δείξουμε πώς μπορούν να φτιάξουν μια πετρόσουπα». Μάζεψαν από γύρω ξερά κλαριά και έφτιαξαν μια φωτιά. Πάνω της βάλανε μια μικρή χύτρα, αφού πρώτα την γέμισαν με το νερό της πηγής που έτρεχε στην πλατεία του χωριού. Ένα θαραλέο κορίτσι, που εδώ και ώρα τους παρακολουθούσε, πλησίασε και ρώτησε. «Τι κάνετε?» «Μαζέψαμε κλαριά», είπε ο Λοκ. «Και ανάψαμε μια φωτιά», είπε ο Χοκ. «Λέμε να φτιάξουμε μια πετρόσουπα και χρειαζόμαστε τρεις στρογγυλές και λίες πέτρες», είπε ο Σο. Το κορίτσι βοήθησε τους καλόγερους να ψάξουν εκεί γύρω στην πλατεία μέχρι ότου να βρουν τις πέτρες που θέλανε. Και μετά τις βάλανε μέσα στη χύτρα για να τις μαγειρέψουν. «Αυτές οι πέτρες θα φτιάξουν μια υπέροχη σούπα», είπε ο Σο. «Αλλά φοβάμαι πως θα είναι κάπως λίγοι, μιας και η χύτρα μας είναι μικρή». «Η μητέρα μου έχει μια μεγαλύτερη», είπε το κορίτσι. Το κορίτσι λοιπόν έτρεξε στο σπίτι του και καθώς πήγε να πάρει τη χύτρα τους, η μητέρα του το ρώτησε τι την ήθελε. «Οι τρεις ξένοι φτιάχνουν μια σούπα από πέτρες και θέλουν μια χύτρα μεγάλη σαν τη δικιά μας». «Μπα», έκανε η μητέρα της. «Πέτρες βρίσκει εύκολα κανείς και δεν στοιχίζουν τίποτε. Θα ήθελα να μάθω τη συνταγή αυτής της σούπας». Οι καλόγεροι είχαν φτιάξει μια καλή θράκα. Ο καπνός ανέβαινε ψηλά και οι κάτοικοι βγήκαν στα παραθύρια τους να δούνε τι συμβαίνει. Η φωτιά και η μεγάλη χύτρα εκεί στο μέσο της πλατείας του χωριού ήταν μια ασυνήθιστη εικόνα. Κι έτσι ένας-ένας οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και πλησίασαν για να δούνε πώς φτιάχνεται μια σούπα από πέτρες. Thank you.
Βέβαια, η σούπα μας θα γινόταν πιο εύγευστη αν ρίχναμε μέσα λίγο αλάτι και πιπέρι, είπε ο Χοκ. Αυτό να λέγεται, είπε ο Λοκ καθώς ανακάτευε το νερό που έβρεζε μέσα στη χύτρα. Αλλά δεν έχουμε. Νομίζω πως εγώ έχω λίγο αλάτι και πιπέρι, είπε ο σοφός του χωριού και τα μάτια του ήταν γεμάτα από περιέργεια. Και έτρεξε στο σπίτι του και όταν επέστρεψε είχε μαζί του και αλάτι και πιπέρι αλλά και κάμποσα ακόμα άλλα μπαχαρικά. Ο Σο δοκίμασε τη σούπα. Την τελευταία φορά που είχαμε φτιάξει πετρόσουπα θυμάμαι πως είχαμε προσθέσει και μερικά καρότα. Και έτσι η σούπα μας είχε μια γλυκιά γεύση. Καρότα, είπε μια γυναίκα από πιο πέρα. Μπορεί εγώ να έχω μερικά καρότα αλλά φοβάμαι πως θα είναι πολύ λίγα. Είπε και έτρεξε και αυτή στο σπίτι της και όταν επέστρεψε κρατούσε μέσα στην αγκαλιά της όσα καρότα είχε βρει. Τα έριξε μέσα στη χύτρα. Νομίζω πως η σούπα μας θα γινόταν ακόμα πιο νόστιμη αν ρίχναμε μέσα και κανένα κρεμμύδι, είπε ο Χοκ. Μα και βέβαια ένα κρεμμύδι είναι απαραίτητο, είπε ο Γιώργος και έφυγε βιαστικά. Μα σε ένα λεπτό ήταν και πάλι πίσω, φέρνοντας μαζί του 5 μεγάλα κρεμμύδια που τα έριξε μέσα στη σούπα που κόχλαζε. «Τώρα η σούπα θα γίνει τέλεια», είπε. Μαζί του συμφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού. Η μυρωδιά που έβγαινε από τη σούπα τους έκανε να τους τρέχουνε τα σάλια. «Ναι, αλλά νομίζω πως χρειάζονται και μερικά μανιτάρια», είπε ο Σο, χαϊδεύοντας το πηγούνι του. Μερικοί χωρικοί έγλειψαν τα χείλια τους, αλλά περισσότεροι ήταν εκείνοι που λες και εξαφανίστηκαν για να επιστρέψουν σε λίγο κουβαλώντας φρέσκα μανιτάρια, μπιζέλια, λάχανα και διάφορα άλλα χορταρικά. Και τότε κάτι το θαυμαστό άρχισε να συμβαίνει ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού. Καθώς ο καθένας από αυτούς πρόσφερε με όλη του την καρδιά κάτι στους άλλους, αμέσως μετά εκείνο που οι άλλοι του δίνανε ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Και η σούπα που πάντα έβραζε και κόχλαζε, όλο ένα και πιο μυρωδάτη γινότανε, όλο ένα και πιο γευστική έδειχνε ότι θα ήταν. «Σε μια σούπα που θα τέριαζε στο τραπέζι ενός βασιλιά, σίγουρα θα πρέπει να προσθέσουμε και κανένα ζυμαρικό», είπε ένας από τους κατοίκους. «Και λίγο τριμμένο τυρί», είπε ένας άλλος. «Και τι θα λέγατε για μερικά πράσα και λίγα φασόλια, μα και κάμποσες πατάτες», κάποιοι άλλοι φώναξαν. «Να προσθέσουμε και παντζάρια, σέλινα και καλαμπόκι», από την άλλη άκρη της πλατείας μερικοί φωνάξανε. «Και σκόρδο και μαϊντανό και ντομάτες». «Έχω εγώ, κι εγώ, κι εγώ, πάω να φέρω», ακούστηκαν πολλές φωνές και οι κάτοικοι του χωριού τρέχαν στα σπίτια τους και αμέσως επιστρέφανε κουβαλώντας όσο περισσότερα λαχανικά και ζαρζαβατικά μπορούσαν. Οι καλόγεροι ανακάτευαν και η σούπα κόχλαζε. Πόσο όμορφα μύριζε, πόσο νόστιμη θα γινότανε, πόσο φιλικοί πια μεταξύ τους είχαν γίνει οι κάτοικοι του χωριού. Και λίγα φασολάκια. Thank you.
κάποια στιγμή η σούπα ήταν πια έτοιμη. Όλοι οι χωρικοί μαζεύτηκαν γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι. Φέρανε ακόμα φρεσκομαγειρεμένο ρύζι και αφράτα ψωμάκια. Φέρανε ακόμα διάφορα γλυκά και πίτες. Φέρανε τσάι για να πίνουνε και πολύχρωμα φαναράκια για να στολίσουν τη γιορτή τους. Όλοι βρέθηκαν να κάθονται γύρω από το τραπέζι. Κι ήταν πολλά τα χρόνια που είχαν περάσει από τότε που είχαν έτσι όλοι μαζί γιορτάσει. Τόσο πολλά που κανείς δεν θυμότανε το πότε. Μετά το φαγοπότι πήραν να λένε διάφορα ανέκδοτα και να τραγουδάνε και φάτα τραγούδια. Και η γιορτή κράτησε μέχρι που νύχτωσε. Και τότε άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες των σπιτιών τους και πήραν τους καλόγερους να τους φιλοξενήσουν και τους έδωσαν τα πιο αναπαυτικά κρεβάτια τους για να κοιμηθούν. Μέσα στο τρυφερό ανοιξιάτικο πρωινό, οι κάτοικοι μαζεύτηκαν κάτω από τον ίσιο μιας σιτιάς για να αποχαιρετήσουν τους καλεσμένους τους.
«Σας ευχαριστούμε για ό,τι μας προσφέρατε», είπαν οι καλόγεροι. «Είσαστε πολύ φιλόξενοι». «Εμείς σας ευχαριστούμε», απάντησαν οι κάτοικοι του χωριού. «Μας μάθατε τόσα πολλά που ποτέ δεν θα σας ξεχάσουμε. Μας δείξατε τι όμορφο που είναι να μοιράζεσαι με τον άλλον ό,τι κι αν έχεις». «Και να σκεφτείτε», τους είπαν οι καλόγεροι, «ότι το να είναι κανείς ευτυχισμένος είναι τόσο απλό όσο και το να φτιάξει μια πετρόσουπα».